αναπηρώτες. Σήμερα εδώ στείνεται μια προεκλογική φιέστα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τη διορισμένη διοίκηση από αυτήν του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων είπε από την πρώτη στιγμή ότι η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑς και ο ίδιος ο Υπουργός είναι ανεπιθύμητο στην πόλη μας, στην Ήπειρο. Το γεγονός ότι εδώ πέρα γεμίσαμε με σώματα ασφαλείας και ο Υπουργός να μπαίνει από την πίσω πόρτα του νοσοκομείου για να μην έρθει κατά πρόσωπο με τις διαμαρτυρίες μας αποδεικνύει και το φιλολαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής τους. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Με τα απογευματινά ιατρία να έχουν απογειωθεί, με τη συμμετοχή των ασθενών στα φάρμακα και στις διαγνωστικές εξετάσεις να παίρνουν και το τελευταίο ευρώ από την τσέπη μας, είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή, δεν μπορεί να προχωρήσει η κατάσταση στην υγεία του λαού μας. Είναι στη δικιά μας τη θέληση να επιβάλλουμε το δίκιο μας, να βγάλει ο κόσμος συμπεράσματα για το που έχουν φτάσει οι κρατικές δαπάνες, το πώς αποσύρεται το κράτος με τη συμμετοχή της περιφέρειας και των δήμων από τη δημόσια υγεία του λαού. Εμείς λέμε όχι στα επιχειρηματικά συμφέροντα που λιμένονται τη δημόσιο σύστημα υγείας. Λέμε ναι στις σταθερές εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων, όχι στην εντατικοποίηση. Όλα αυτά δεν θα προκύψουν από κάποιον σωτήρα. Έχουμε εμείς τη δύναμη να τα επιβάλλουμε, οργανωμένοι μέσα στα σωματεία μας, στους μαζικούς λαϊκούς φορείς. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν λέμε ότι η σημερινή μας παρουσία είναι κρίκος στις συνολικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος, να δει ο λαός το δίκιο του να αποκατασταθούν οι αδικίες σε βάρος που διαμορφώθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια με τα μνημόνια και που θα συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια.